Γεια χαρά ομάδα. Ξεκινάμε, πάμε να χαρτογραφήσουμε την διαδρομή από τον Όλυμπο. Γιώργος, εγώ, Μπατζανάκης και Μπρικόλιας, τετράδα φωτιά. Οι δύο από τις τέσσερις μηχανές, παιδιά, είναι από το 1000-1000, έτσι, το BMW και το Transalp. Λείπει κάτι από εδώ μπροστά. Εδώ, χωρίς μπαμπριζάκι, να τρώμε όλο τον αέρα, είμαστε και κρυωμένοι. Και κάτι από εδώ δίπλα, από τη χούφτα. Ποιος τα πήρε, για πείτε μου, ποιος τα πήρε. Μια μέρα το δώσαμε. Κλασικά, ξεκινήσαμε από Κατερίνη με ήλιο. Στο 20 λεπτό είμαστε πίσω μεριά του Ολύμπου, εδώ πέρα βρέχει. Τώρα έχουν αρχίσει εδώ πέρα τα παιδιά, πάνε να το αλλάξουν το πρόγραμμα. Μήπως να πάμε για τίποτα παϊδάκια, να την κάνουμε άλλη φορά, να έχουμε καιρό και τέτοια. Συζητάμε με τον Γιάννη τώρα που έχει το 800MT, το Touring, που δεν έχει traction. Γλιστράει πάρα πολύ, φοβάται να ανοίξει τον γκάζι. Ενώ εγώ τώρα που έχω το Explore που έχει traction, ανοίγω τον γκάζι και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φοβάμαι, ρε φίλε, με τα τακούνια φοβάμαι πολύ. Για να δω. Ξόβιο και παρεξήγηση. Δεν σταματάει. Τι γλιστράει. Εδώ που ήρθαμε, παιδιά. Δείτε εδώ σε ένα τέτοιο. Κοίτα, μην είναι κανένας άνθρωπος μέσα. Εδώ πέρα κιός και ιστορίες αυτά. Δύο καλυβάκια. Εδώ πέρα μπορούμε να το γεμίσουμε μηχανές και σκηνές. Όχι, είναι ωραίο το μέρος. Εγώ είμαι ο Θεοδόσης. Γιώργος, ο Κώστας, χάρηκα. Έλα, άλλη μέσα, άλλη έξω. Φανταστικό είναι, παραδοσιακό, τέλειο. Πολύ ωραίο. Δεν έχουμε έρθει καμιά φορά. Κάναμε τα κονέ, να μείνουμε εδώ πέρα στα καλυβάκια τα ωραία. Ωραίο, ωραίο μέρος, παιδιά. Άντε, ρε Μπρικόλια, στρίψε λίγο. Έτσι, στρίψε, είπα, δεν σε είπα τρέξε. Πλάγιασε λίγο. Ξεκινήσαμε χωματάκι. Φοβερή διαδρομή, παιδιά. Εντάξει, αυτή η διαδρομή νομίζω μέχρι στιγμής μπορούν να τη βγάλουν όλοι. Ακόμα και τα αγαπητά GS. Εντάξει, όσο να είναι το τοπίο, είναι άγριο από εδώ πέρα. Κόσμος που δεν έχει ξαναέρθει στον Όλυμπο θα γουστάρει. Ελπίζουμε αυτός ο δρόμος κάπου να βγάζει και να μην είναι αδιέξοδο. Το γυρίσουμε εδώ το εργαλείο ή θα ξαπλώσουμε. Α, ορίστε. Ένας ξαπλώθηκε. Δώσε καζάκια, αγόρι μου. Ο Μπρικόλιας εδώ κάνει μπάντες. Τόσο πολύ γλιστράει. Πω πω. Κάτσε να βγάλω και εγώ το traction γιατί δεν με βλέπω να προχωράω. All terrain plus, please start engine first. Μην με δυσκολεύεις τώρα. Oh man, oh man, oh man. Έλα, ορίστε, ορίστε. Αμέσως ρε, μας φάγανε να πούμε, να. Θα βγάλαμε. Επειδή έχουμε και 5 ηλεκτρονικά παραπάνω. Η αναζήτηση διαδρομών συνεχίζει. Τα μάτια μέσα, κουραμπιές. Μπρικόλιας, το τρανσάλ που και γελάδια το έφτιαξες. Πάντως δεν καπνίζει. Τι κοιτάει, πάμε να βρει κανένα μονοπάτι να μας χώσει. Να μείνουμε εδώ μέχρι την 28η. Έχει αγριέψει ο Παπαδόπουλος. Κάνει κρυφές προπονήσεις. Πήγε ο Γιάννης εδώ πέρα και περπάτησε ένα κομμάτι και λέει ότι παιδιά το κομμάτι είναι extreme, να ξέρετε. Αν μπει το κομμάτι θα είναι extreme και hard μαζί. Δύο σε ένα. Τραβάει ο ένας τον άλλος, η ώρα είναι 6, σε λίγο σουρουπώνει. Δεν έχουμε μαζί μας ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Έχουμε έναν μόνο η μάντα. Δεν ξέρω, όλα είναι. Εδώ να ξέρετε θα πέσουμε στο ίσιο μας, σας το λέω εγώ. Ρε είστε καλά, ρε. Θα μαγκώσουμε κανένα πόδι εδώ. Τώρα δεν, τώρα μπήκαμε. Παιδιά, αυτό είναι ντουρίσιο, να ξέρετε, έτσι. Ντουρίσιο κομμάτι με τα σιέφρε. Τι είναι, ντουρίσιο κομμάτι είναι. Βασικά, αυτό δεν είναι ντουρίσιο κομμάτι, αυτό είναι αγελαδίσιο. Τα γελάδια έρχονται από εδώ. Αρχίσαμε τα κολλήματα. Φύγε ρε Μπρικόλια, μην το λυπάσαι. Δώσ' το ρε. Κόλλησε στα πουρνάρια. Σε δώσω μία από πίσω. Οπα, πατάω στο θάμνο να τη στο μασπιέ. Οπα. Οπα. Σηκώστε το τρέχα. Έμεινα μέχρι εδώ πάω. Γιάννη, αλλά σήκωσέ με πως είμαι να μην βγάζω το πόδι. Ξαπλώθηκε μέσα στο πουρνάρι, ρε παιδιά. Τι ξαπλώθηκε. Έλα, δεν θα με τσιμπήσει τίποτα στον κόλο. Πάμε. Ωραία, παιδιά. Ωραία, κοίταξε. Περίμενε, περίμενε να πιάσω το πόδι. Το πόδι σου πάτω στο μασχέ.
Περίμενε. Ωραία. Εντάξει ρε, τελείωσε, τελείωσε. Για το βίντεο έπεσα ρε μα***, νομίσατε να πούμε. Αυτό ήταν ρε παιδιά και με τρομάξατε. Νόμιζα θα πέφταμε μέσα σε τίποτα μπουρνάρια και τέτοια. Εκεί κάτω, στην κούβα πάμε. Όχι από εδώ, μην το κόψετε από εδώ γιατί γλιστράει τον καζόν. Έτσι πως πάει ο δρόμος λέει. Αυτό παιδιά, αν το υλικά το βάλουμε μέσα, θα είναι extreme. Δεν ξέρω στην κάμερα τι φαίνεται, τι δεν φαίνεται στην παλιό GoPro. Έχω μαχωθεί λίγο. Γιατί αν τυχόν δεν βγάζει σε κάποιο δρόμο αυτό, πίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Ορίστε. Κοίτα, το safe, κοίτα πως είναι ανοίγει. Τελευταίος κλείνει την πόρτα. Τι τρέχει έτσι, φοβάσαι με σταρπάξει κάτι σκυλί. Χτούξε ελευθερία για όλους, παιδιά. Και αυτό το συνέστημα όταν βρίσκεις στην άσφαλτο μετά από τόση ώρα, ωραίο είναι. Φίλε, εδώ έρχονται όχι με δική τους, με πιο δική τους ευθύνη δεν. Βγήκαμε στο χωριό Κοκκινοπυλό, θα πιούμε μια κοκακολίτσα, φτερουδίσια, βάζουμε αδιάβροχο και φύγαμε για Κατερίνη από χώμα για να βγούμε λόγο. Ούτε τσίπουρο, τίποτα, γουλιά. Όχι, 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 περιμένεις, στο σπίτι έχουμε ανάψει κάρβον. Έχουμε ανάψει κάρβον. Για πες μας λίγο εκείνο το extreme, θα μπείτε λίγα στη βόλτα. Θα το συζητήσουμε γιατί πέρα από την πλάκα θα μια βυσιάδα θέλω κι εγώ. Μία για να ξεδιψάσουμε και μία ακόμα για να γευτούμε. Φέρετε ακόμα μία. Όλοι υποψήφοι, ε. Εμείς ήμασταν την προηγούμενη τετραετία, τώρα θα μας στέλνουν. Θα είναι τα χουργιδάκια, είναι το καλύτερο τώρα, ειδικά μετά από μια τέτοια κούραση. Λίγο τσιπουράκι εδώ ναι, πέρα. Τα αυγά, τα τηγανιτά και τα μάτια. Με ζεδάκια κάνει, και φτεδάκια, ναι, πατατούλες έτσι. Ναι. Ζέστη σόμπας μέσα. Ναι, ναι, σόμπα ναι, να μέσα λίγο, τα καλά, έτσι, μέσα τα καλά. Τυφλοκάτι έτσι εκεί πέρα να ράξεις. Ωραία θα πράγματα, ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Και αυτοί παρέα θέλουν, μόνοι τους είναι. Συνεχίζουμε το χώμα. Είναι 6.30 ώρα. Σίγουρα θα μας πιάσει νύχτα. Τουλάχιστον τα μέρη είναι γνώριμα. Έχουμε περάσει αρκετές φορές από εδώ. Κατά τα άλλα, εντάξει, ομάδα εγγύηση. Μέσα στα έλατα η διαδρομή. Για όσους ξέρουν, κάνουμε το κομμάτι από Κοκκινοπυλό για Πέτρα Ολύμπου. Το CF εδώ, εντάξει, δεν είναι κανένα χωμάτινο όπλο. Αλλά για αυτές τις διαδρομές, μια χαρά είναι, ρε παιδιά. Αφού μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαδρομές, νομίζω ότι δύσκολο να χρειαστείς κάτι παραπάνω. Πρέπει να είσαι πολύ βαρβάτος οδηγός. Δείτε όμορφες εικόνες ρε παιδιά πάντως. Δείτε όμορφες εικόνες. Σούρουπο, πυκνή βλάστηση, Όλυμπος. Έχει αυτό τη σημασία του έτσι. Και πάμε προς ολοταχώς σε ψιστήρι. Και όχι ψιστήρι ό,τι να είναι. Ψιστήρι by Μπατζόν. Και τι είναι σήμερα, μια απλή Παρασκευή. Ψιστής, τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ, χαμός. Ο κόσμος πεινάει. Τι εντουράδα ήταν πολύ σκληρή. Πρέπει να φάμε λίγο. Μετά από μια σκληρή εντουράδα έχει σκληρό φαγοπότη. Έτσι ακριβώς. Ήρθαν και κάποιοι που δεν ακολουθούν τις διαδρομές. Έρχονται μόνο στο φαγοπότη. Χορηγός. 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 Ξεκινήσαμε με το καλημέρα, μπήκαμε χώμα. Μουδιασμένοι ακόμα, είναι και πρωί-πρωί. Στο νέο Παντελεήμονα είμαστε και κατευθυνόμαστε προς το παλιό. Έτσι ξεκινάει η διαδρομή, ρε παιδιά. Έτσι ξεκινάει η διαδρομή. Ποταμάκια, τέτοια αυτά, μαγεία. Θα βγει στα παιδιά ο καφές από τη μύτη. Για να δω τον Μπρικόλια. Μπρικόλιας πρέπει να τον κουβαλάει μαζί με τον καφέ. Ελληνάρας με τα όλα του, έτσι. Γνήσιος. Για να δω Μπρικόλια, κόψε λίγο να δω πού τον έχει τον καφέ. Τον έχει ή τζάμπα. Τζάμπα λες. Νάτος, ορίστε. Θα σας πω κάτι. Αν λασπώσει λίγο εδώ, λίγο να βρέξει το πρωί με υγρασία, δεν βγαίνει κανείς. Πάμε, είναι κοκκινόχωμα. Θα κάνεις προσπάθεια. Χαμπαριάζει ρε, αυτό εδώ. Δεν χαμπαριάζεις. Πότε εδώ να το κάνουμε, ένα πόδι. Ένα χέρι. Με ένα χέρι. Με ένα χέρι ο Παπαδόπουλος. Είδες που έχει λίγο γλίτσα. Εύκολος ο δρόμος, θα μπορούν να το απολαύσει ο κόσμος. Και πυκνά κομμάτια. Ο Μπατζανάκης σιγά μας γέμισε χώμα. Φοβερά ωραία. Κάτω Εγνατία. Έχει διόδια παραπάνω. Είναι τόσο πυκνό το κομμάτι που δεν μπορούμε να βλέπουμε τη φημέ της ζελατίνα. Θα πρέπει να τη βγάλω. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε. Λίμνη Κατή. Έχει πάχνει, φίλε. Έχει πάχνει από τώρα. Εδώ στα ανηφόρια πιστεύω οι γενναίοι θα τα δοκιμάσουν. Κρέμαση αλυσίδα. Καληνύχτα. Είδαμε και αποείδαμε, παιδιά. Αποφασίσαμε να βγάλουμε την αλυσίδα για να μην φρακάρει. Εργαλεία πύρους, εξτρά αλυσίδα δεν έχουμε μαζί μας. Οπότε θα βγάλουμε την αλυσίδα, θα το πάμε σμπροχτό μέχρι την άσφαλτο όπου θα καλέσουμε οδική. Πώς λέει, η γριά στην ανηφόρα φαίνεται. Έχει και όρεγκα. Όχι, ρε έτσι. Άναγε. Ωραία, είναι, θα πάει μέχρι εκεί. Ωραία, παιδιά. Και θα γυρίσω τώρα στο σπίτι και θα πω ορίστε. 12 η ώρα πίσω. Πάμε να ψηφίσουμε. Τι άλλο να κάνω. Πώς λέει ο Μπατζανάκη, σπαθιά να καταπιώ. Θα πάθουνε πλάκα, θα πούνε τι έγινε. Δεν θα πούμε ότι μείναμε. Όχι, τίποτα. Δεν θα τα δείξουμε στον κόσμο. Ήρθαμε για
Ναι, μωρό μου, θα πάμε για καφέ, θα πω. Ετοίμαστε, μωρά. Πάμε όπου θες. Ήρθα να πάρω την οικογένεια, Μπεντζανάκη στα βουνά, τους παράτησε. Εμείς συνεχίζουμε να βγάλουμε τη διαδρομή. Τα παιδιά κατεβαίνουν κάτω να βρουν άσφαλτο να πάρουν οδική. Συνεχίζουμε τα δύο CF. Οι δύο γριές φεύγουν. Αμαν, αμαν, αμαν. Ρε, κράτα το τιμόνι με τα δύο χέρια να πούμε να μπλεχτούν τα τιμόνια εδώ, πέσουμε. Σμπρώχτε! Μην πατάς φρένο! Κάτι άλλο τώρα σχετικά με αυτούς που μας ρωτάνε, σχετικά με το επίπεδο, να έρθω, να μην έρθω, αυτά τα λάστιχα είναι καλά, δεν είναι. Όλα αυτά ξέρετε ότι είναι λίγο σχετικά. Και τις περισσότερες φορές δεν τα ξέρουμε τα άτομα, γιατί έρχονται και νέα άτομα στις βόλτες μας. Οπότε μας ρωτάει ένας, έχω ας πούμε ένα βεστρόμ να έρθω. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και ναι και όχι. Κάποιος που είναι δυνατός στο χώμα θα έρθει και θα μας περάσει όλους με το βεστρόμ. Κάποιος που δεν είναι καλός στο χώμα και με τενερέ να έρθει και με 4,5 ραλί να έρθει, πάλι θα δυσκολευτεί. Γι' αυτό και πάντα λέμε ότι είναι υποχρεωτική η προηγούμενη εμπειρία σε χώμα. Να ξέρει όλα τα πατήματά του, να νιώθει μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Φουλ εξοπλισμός, χωμάτινα λάστιχα. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι η διαδρομή δεν θα είναι καθόλου σηματοδοτημένη από εμάς. Οτιδήποτε τέτοια κορδέλα βλέπετε, κατέμι, ιστορίες και αυτά, είναι από αγώνες εντούρο. Επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, μεγάλη απόσταση, δεν είναι εφικτό να την σηματοδοτήσουμε, γι' αυτό και τη χαρτογραφούμε. Θα δοθεί σε όλους GPX αρχείο να το έχουν όλοι. Να κάνουν πλοήγηση είτε με το κινητό τους είτε με το GPS τους. Σε αρκετά σημεία υπάρχουν τέτοια συνδετικά κομμάτια με άσφαλτο. Φυσικά δεν μπορούσαμε να το βγούμε από το μια μεριά να βγούμε στην άλλη από χώμα χωρίς να υπάρξει λίγο άσφαλτος. Αλλά όλα είναι σε επαρχιακό δίκτυο, στροφιλίκι κτλ. Δηλαδή θα το ευχαριστηθούμε και αυτό. Τελειώσαμε και για σήμερα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώσαμε πάλι τη διαδρομή. Επιστρέφουμε τις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή. Απόπειρα χαρτογράφησης νούμερο 3-4. Εγώ και ο Γιάννης μόνο σήμερα. Έχουμε μπει σε ένα κομματάκι να δούμε άμα βγαίνει. Πρωί-πρωί με την δροσούλα. Κάτω η πέτρα έχει λίγο πάχνει. Να και ωραία θέα. Αρχίσαμε να ανεφορίζουμε προς το καταφύγιο κρεβάτια εδώ πέρα στον Όλυμπο. Αυτό είναι πάνω από την Προντού για όποιον δεν το ξέρει. Αυτό εδώ είναι το καταφύγιο κρεβάτια. Από εδώ πέρα γενικά είναι τρομερή η θέα. Τώρα δεν είναι πολύ καθαρός ο καιρός. Έχει και παγκάκι εκεί πέρα για να ράξεις. Και συνεχίζουμε. Μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Οπότε αυτή είναι η normal διαδρομή. Εντάξει. Πιο εύκολη δεν γίνεται, παιδιά. Και πάμε να βρούμε και ένα hard κομμάτι για τους μερακλείδες. Για αυτούς που θέλουν λίγο πιπεράκι παραπάνω. Η οποία θα είναι επιλογή, έτσι. Όποιος θέλει θα μπαίνει. Εν τω μεταξύ πάνε, έλα εδώ πέρα χώματα τέτοια. Τα CF έχουν γράψει πολύ χωμάτινο χιλιόμετρο, έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω 5-800. Πόσα να είναι χωμάτινα, ρε Γιάννη. Τα μισά χωμάτινα, ε. Θα μας κάνουν μήνυση από την εταιρεία. Θα πούνε, ρε μάγκες, μια δοκιμή πάμε να κάνετε, να πούμε. Εσείς θα κάνετε τρακτέρ. Ξεκινήσαμε και σήμερα, Κυριακή, νωρίς. Ημέρα χαρτογράφησης 24η. Παπαδόπουλος, Μπρικόλιας, Μπατζανάκης και εγώ. Ποιος ξεκίνησε με καζιές, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, σιγά, η τελευταία φορά πήραμε την αλυσίδα στο χέρι. Πιο extreme, ρε, καθίσε καλά, ρε, πρωί-πρωί. Εδώ κάτω έχει πάχνει. Ρε, ακόμα μουδιασμένοι είμαστε, πιασμένοι είμαστε από τον ύπνο. Παιδιά, αυτό το έχουμε για extreme, λένε τα παιδιά. Πάμε να δούμε εδώ τι έχουν βρει. Ρε, είστε καλά, ρε, πρωί-πρωί. Ωραία, παιδιά. Γιάννη, είσαι καλά, αγόρι μου. Κόβεται. Όχι, δεν χτύπησα, αλλά νευρίασα τώρα. Επειδή είπε στον Μπατζανάκι ότι δεν θα πέσει κανείς, τελικά έπεσε εσύ. Μιλάμε για πανολεθρία. Κλασικά, έσπασε εδώ η μανέτα του φρένου. Χούφτα είχαμε. Όχι, δεν χούφτα είχαμε. Δεν είχαμε. Χούφτα, έσπασε η μανέτα του φρένου. Εντάξει, τα υπόλοιπα όλα διορθώνονται. Πού είναι η μανέτα? Αλλά πάλι το BMW θα φύγει με οδική. Φίλε, έψε. Κοιτάω από πάνω και βλέπω ξαφνικά. Σ' ακούω και μόλις κοιτάω βλέπω να χάνεις και εξαφανίζεται. Πού πήγε ο Γιάννης? Έσκυψε. Τι έγινε? Κατέβα ρε Γιάννη να τον γυρίσουμε. Ωπα! Πάσα μπροστινό! Θέλω να μάθω ποιος μαλάκας συνέβαλε αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, Μπρικόλια, τα βλέπεις αυτά τα δύο τα δέντρα? Κάτσε εκεί ανάμεσα. Κάτσε εκεί στη μέση. Άμπραβο εκεί. Κάνε πιο κάτω. Έλα. Άμα πάω να φύγω θα κάνεις. Ουπ! Να πα... Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Κακήν κακός. Ο Γιάννης πήρε το μηχανάκι του Γιώργου. Λίγο που τα καταφέρνει καλύτερα. Όπα να οδηγήσει χωρίς μπροστινό φρένο από εδώ και πέρα. Άντε ρε φίλε. Μπας και είναι κανένας άνθρωπος μέσα.
Άντρε φίλε, σταματήσω, ρίξω μια ματιά ανθρώπινα. Είναι κανείς εδώ? Όχι, εντάξει, τίποτα κανείς. Τάψε εδώ και έφυγε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα οδηγάμε ένα hard κομμάτι που από ό,τι φαίνεται θα μπει. Είναι ωραίο, είναι πυκνό, έχει ομορφιά. Καζάκι, θέλει να μην τρομάξεις, αλλά είναι hard γιατί σίγουρα θέλει εμπειρία. Αμά! Αμά! Άντε ρε, είσαι καλά. Μαλάκα, γιατί δεν καταλάβει το σύγχρονο, μια καταλάβει. Έλα, άστο να ξαναπέσει. Αμά! Τι? Τίποτα, έτσι το πάει να σε αρρώσει. Κοίτα και το διπλό φεύγει μπροστά, ε. Μην είστε μας κάνουμε. Ήρθε μας βρήκε και το φιλαράκι μας ο Ηρακλής. Ηρακλάρα Power. Περνάμε εδώ τώρα κάτι hard κομματάκια. Έχει κάτι νεροφαγώματα. Δεν θεκείθε. Θέλει λίγο προσοχή εδώ. Δεν είναι κάτι. Αμολάς τα φρένα και πηγαίνεις. Αλλά δεν θέλει πολύ σκέψη γιατί εδώ ο Γιάννης έρχεται χωρίς μπροστινό φρένο να πούμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία καμία. Ο Μπρικόλιας έχει πέσει 8 φορές μέχρι στιγμής. Θα στα καπνίσω τα μάτια. Κόψε. Νορμάλ αυτό, έτσι. Εκεί δεν θα μπορούν να βγουν οι άλλοι, ρε. Δώσ' το! Τελειώσαμε και για σήμερα. Τελείωσε η χαρτογράφησή μας. Η ώρα είναι 5 και 10, θα είμαστε σπίτι μας κατά τις 6. Φάγαμε όλη τη μέρα στο βουνό. Λογικά τελειώσαμε. Ίσως επανέλθουμε ακόμα μία φορά έτσι καταδρομική για να εμπλουτίσουμε με κανένα ακόμα hard κομμάτι. Κατά τα άλλα πιστεύω είμαστε πανέτοιμοι. Αυτά, τα λέμε στη βόλτα λοιπόν.